Είναι νομίζω ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και ελπίζω να αποβεί γόνιμο συνέδριο. Οι σύνεδροι θέλουν να μιλήσουν σχεδόν όλοι, πράγμα εξαιρετικά καλό. Οι χρόνοι είναι περιορισμένοι και έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε κληρώσεις. Οι προβληματισμοί είναι πλούσιοι πραγματικά. Αποχρώσεις τοποθετήσεις βεβαίως υπάρχουν, αλλά δεν μοιάζει να υπάρχει κανένας είδους κεντρική διαφωνία σε οποιοδήποτε θέμα του συνεδρίου. Από εκεί και πέρα, το θέμα του συνεδρίου με τον Α ή τον Β τρόπο, το είπαν όλοι, είναι τι σημαίνει τελικά συνέδριο ενός κόμματος της αριστεράς όταν η αριστερά αυτή βρίσκεται στην κυβέρνηση. Και τι σημαίνει σε αυτή τη βάση το πώς προχωράμε από εδώ και πέρα. Αναδείχθηκαν θέματα που έχουν αντικείμενο τη σχέση κυβέρνησης, κόμματος, κόμματος, κοινωνίας και πώς όλες αυτές οι σχέσεις πρέπει να ανασυγκροτηθούν. Περάσαμε εκ των πραγμάτων μια περίοδο αμηχανίας όσον αφορά αυτή τη σχέση, αλλά νομίζω ότι τα συμπεράσματα του συνεδρίου και όσα μέλουν να γίνουν μετά θα αποσαφηνίσουν πολύ καλύτερα τη σχέση αυτή. Ως προς τα πολιτικά επίδικα, επιμένουμε ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Ήταν αποτέλεσμα ενός σκληρού συμβιβασμού. Θα την τηρήσουμε, αλλά οφείλουν και οι εταίροι μας να τηρήσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας με την ίδια αποφασιστικότητα. Τέλειωσε η αξιολόγηση. Προχωρούμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα δεν είναι σπαρμένο με ρόδα, αλλά με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη γενικότερα, πιστεύω ότι εκεί θα έχουμε σημαντικά, ας το πούμε, σημεία που θα κερδίσουμε στη βάση του τι συμβαίνει ακριβώς σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Με αφορμή και την ομιλία του Πρωθυπουργού την πρώτη μέρα του συνεδρίου, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση στον τύπο από διάφορους δημοσιογράφους αλλά και πολιτικούς αναλυτές για την διαβόητη, αν θέλετε, διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ προς το χώρο της κεντροαριστεράς. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Η κουβέντα περί διεύρυνσης ξεχυλώνεται κατά περιόδους πάρα πολύ, μπερδεύει όσους την ακούνε και δημιουργεί σενάρια εφάνταστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και με αυτό το συνέδριο επιβεβαιώνει ότι είναι και παραμένει κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, ωστόσο, θέλει συμμαχίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δυνατότητες τέτοιων συμμαχιών τουλάχιστον στην Ευρώπη υπάρχουν και εδώ προσπαθούμε να πιέσουμε στο να δημιουργηθούν και εδώ προγραμματικού τύπου συμφωνίες. Οι δυνάμεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως στη βάση των καταβολών τους τουλάχιστον να προσέλθουν σε μια τέτοια προγραμματική συμφωνία δεν το θέλουν. Θέλουν να παραμείνουν, το απέδειξαν με την ψηφοφορία περί απλής αναλογικής, ουρά κατά κάποιο τρόπο της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, το ότι αν μεμονωμένος άνθρωπος εδώ ή εκεί θέλει να έρθει μαζί μας, δεν τον διώχνουμε επειδή έχει το τάδε είδους παρελθόν, αλλά προφανώς όποιος έρθει και αν έρθει θα ενταχθεί στη βάση των προγραμματικών μας αρχών, του συγκεκριμένου προγράμματος του πολιτικού σε σχέση και με τη συγκυρία και στη βάση κυρίως και αποκλειστική κατά βάση των αρχών που διέπουν τη λειτουργία ενός κόμματος ριζοσπαστικής αριστεράς.